Η Εγνατία Οδός, επειδή προσφάτως πέρασα, είναι σε κακό χάλι. Φοιτητές είστε. Ωραία. Σε μία συζήτηση με πολίτες της περιοχής για το δρόμο της Εγνατίας Οδού, ο οποίος έχει καταφέρει να βγάλει από την απομόνωση τη Θράκη όλα αυτά τα χρόνια και πλέον μετά το κλείσιμο των σιδηροδρόμων στην περιοχή μας, αποτελεί το μόνο κύριο μεταφορικό άξονα που μπορεί κάποιος να επισκεφτεί τις περιοχές της Θράκης. Πάμε να θέσουμε στους πολίτες τα εξής ερωτήματα. Εάν συμφωνούν με την ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας Οδού, ποια είναι η γνώμη τους για τις αυξήσεις των διοδίων και αν πιστεύουν πως όλα αυτά τα χρήματα που δίνουμε δίνονται προκειμένου να συντηρηθούν και να κατασκευαστούν νέες υποδομές στον δρόμο της Εγνατίας. Πάμε να ακούσουμε τι έχουν να μας πούν. Αν είναι να την πάρει ιδιώτης και να γίνει κάτι, να είναι μια σωστή οδός και να πληρώνουμε τα διόδια, καλώς. Θα υπάρχει αύξηση των διοδίων όμως. Δυστυχώς. Τουλάχιστον να σκάνουν τον δρόμο. Θεωρείτε ότι όλα αυτά τα διόδια που πληρώνουμε δεν δίνονται σε υποδομές ή κατασκευές καινούργιες στην Εγνατία Οδό? Μα θα είχαμε αποτελέσματα και θα ήταν ο δρόμος σωστός. Εάν συμφωνείτε με την ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας Οδού? Όχι, δεν συμφωνώ. Όχι φυσικά, γιατί έγινε με κρατικά χρήματα και με χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Όχι, δεν συμφωνώ. Καθόλου. Έτσι κι αλλιώς θα γινόταν ιδιωτικοποίηση. Αν συμφωνώ ή όχι, είναι. Συμφωνείτε με την αύξηση των διοδίων? Όχι, δεν συμφωνώ, γιατί είμαι συνέχεια στο δρόμο. Και τώρα προχθές είδα, χωρίς ενημέρωση, ότι ανέβηκαν τα διόδια. Η γνώμη σας για την αύξηση και τις αυξήσεις που θα γίνουν στα διόδια? Έγιναν ήδη. Χθες πληρώσαμε, διότι όταν πηγαίναμε δεν είχαν γίνει. Όταν επιστρέφουμε από Θεσσαλονίκη έγιναν οι αυξήσεις. Δεν έπρεπε φυσικά να γίνουν. Υπάρχουν αυξήσεις στα διόδια. Το γνωρίζετε αυτό? Το γνώρισα. Πώς σας φαίνεται, ποια είναι η γνώμη σας? Απαράδεκτη. Απαράδεκτο, ε. Η ιδιωτικοποίηση και τα διόδια είναι απαράδεκτα. Έχει παραγίνει με τις αυξήσεις. Αυξήσεις συνήθεις που είχαμε, ξέρω, της τάξης του 5%, 10%, ίσως να θεωρούνταν αποδεκτές, αλλά αυτή τη φορά, ειδικά αυτό, με αυτό που ακούγεται, με το 25-30%, νομίζω ότι είναι υπερβολικό. Θα αυξηθούν πάρα πολύ τα διόδια με την ιδιωτικοποίηση. Έχουν αυξηθεί ήδη, μας ενημερώνουν οι πολίτες. Όχι, μέχρι προχθές που πέρασα δεν είχαν αυξηθεί. Τώρα δεν ξέρω. Θεωρείτε ότι όλα αυτά τα διόδια που πληρώνουμε όταν περνάμε την Εγνατία Οδό δίνονται προκειμένου να κατασκευαστούν? Όχι, και να συντηρηθούν οι υποδομές? Καμία σχέση. Όχι, ε. Καμία σχέση. Όχι. Ο δρόμος είναι περίγραπτος. Παιδιά, χθες γύρισε από Θεσσαλονίκη. Θα καταστρεφούν τα λάστιχά μου στο αυτοκίνητο. Είναι απαράδεκτη η εικόνα. Και παίρνω τηλέφωνο στο τηλέφωνο που μου δώσανε για να κάνω παράπονα και δεν το σηκώνει κανείς. Πιστεύω ότι θα γίνουν κάποια έργα, αλλά η τιμή τους θα είναι πολύ ακριβή για αυτό που θα πάρουμε. Δυστυχώς όχι. Ο δρόμος δεν είναι στην κατάσταση που θα έπρεπε να είναι. Δεν αποδίδονται τα κέρδη που έχει η Εγνατία Οδός στη συντήρηση, τουλάχιστον στο βαθμό που θα έπρεπε. Να πω ότι. Και γι' αυτό φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν το έκανε, ενώ μετήχε στο κίνημα «Δεν πληρώνω» και έπρεπε να τα καταργήσει. Πολλά έπρεπε να κάνουν. Καταρχάς ανέκριναν φυλακή αυτούς που μας κυβερνούν τώρα, θα μας είχαν απαλλάξει προπολού. Μέχρι στιγμής δεν γίνονται. Ο δρόμος είναι χάλια. Χάλια. Σε χάλια. Χάλια. Πολλές φορές τα πας δεν λειτουργούν, η συντήρηση χρειάζεται παραπάνω. Δεν θεωρώ ότι τα λεφτά πηγαίνουν εκεί που πρέπει. Και η ιδιωτικοποίηση ήταν λίγο. Κάπως. Ποια είναι η γνώμη σας για την αύξηση που διπλασιάστηκαν που είδα? Ναι. Τραγική να πω. Συνομιλώντας με πολίτες, διαπιστώσαμε πως είναι αντίθετη στην ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας Οδού, ενώ όλα τα διόδια τα οποία πληρώνουν κατά καιρούς θεωρούν πως δεν δίνονται προκειμένου να συντηρηθεί καταλλήλως ο δρόμος και να κατασκευαστούν νέες υποδομές. Εσείς συμφωνείτε με την ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας Οδού?